Από το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτου, από το κεφάλαιο Νίητα, 58 κεφάλαιο, κεφάλαιο Νίητα, 58 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 664, κεφάλαιο 58 και εδάφιο 9. Τότε θέλεις κράζει και ο Κύριος θέλει αποκρίνεστε, θέλεις φωνάζει και εκείνος θέλει λέγει δου εγώ. Εάν εκβάλεις εκ μέσου σου των ζυγών την ανάταση του δακτύλου και τους ματαίους λόγους και ανοίγεις την ψυχή σου προς τον πεινόντα και ευχαριστείς την τεθλιμμένη ψυχή, τότε το φως σου θέλει ανατέλει εν το σκότι και το σκότι σου θέλει είστε ως μεσημβρία. Και ο Κύριος θέλει σε οδηγεί πάντοτε και χορταίνει την ψυχή σου εν ανομβρίες και παχύνει τα οστά σου. Και θέλει είστε ως κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσιν. Και η από σου θέλει σε οικοδομήσει τα σπαλαιάς ερημώσεις. Θέλει αναγύρει τα θεμέλια πολλών γενεών. Και θέλει ονομαστεί επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο ανορθωτής των οδών προς τον δια των κατοικισμών. Αμήν. Στον Κύριο, στον Θεό μας, ανήκει το να εφορά επί τους ιούς πάντων των ανθρώπων. Και αφενός μεν βλέπει και παρακολουθεί και παρατηρεί το παρόν, αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το οποίο μόνο ο Θεός το κάνει, είναι ότι δημιουργεί και το μέλλον. Κάθε ένας άνθρωπος του Θεού, κάθε ένας χριστιανός, έχει βεβαίως παρελθόν, έχει παρόν, αλλά έχει και ένα μέλλον που είναι δυνατόν να το δημιουργήσει ο Θεός. Και σκεφτείτε, αγαπημένα μου αδέλφια, πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας, καθώς ζήσαμε το παρελθόν και ζούμε και το σήμερα και γνωρίζουμε και τα λάθη μας και γνωρίζουμε και τα καλά μας, να έρθει μια βεβαιότητα μέσα στην καρδιά μας ότι το μέλλον το δικό σου είναι στα χέρια του Θεού και μπορεί Αυτός να το δημιουργήσει κατά το δικό του θέλημα. Και αν πράγματι ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει το μέλλον σου κατά το δικό του θέλημα, σκεφτείτε, αγαπημένα μου αδέλφια, ποια ευλογία είναι αυτή που έχει προγραμματίσει ο Θεός και είναι αυτή που μας περιμένει. Να το πω μια φορά ακόμη. Είναι δυνατόν, δεν είναι βέβαιον, δεν είναι πάντοτε, είναι δυνατόν ο Θεός να δημιουργήσει σήμερα το μέλλον το δικό σου, το οποίο θα είναι τέλειο στην παρουσία του Θεού και στη δόξα του Θεού. Και ανεξάρτητο από το παρελθόν σου και το παρόν σου. Δηλαδή ο Θεός βλέποντας το λαό Ισραήλ εξαγγέλει προς αυτόν προφητεία λέγοντας στον προφήτη ανήκειλε προς τον λαόν τας ανομίας αυτών και τας αμαρτίας αυτών. Αλλά έχει όμορφο σχέδιο ο Θεός στη συνέχεια. Γιατί? Γιατί παρόλα αυτά, τις αμαρτίες, τις ανομίες τους, τα λάθη τους, τις αδυναμίες τους, τις αποτυχίες τους, τις προσωπικές, τις οικογενειακές, ακόμη τις επαγγελματικές, ακόμη τις πνευματικές, εκείνο που βλέπει ο Θεός και είναι βάσης για τη συνέχεια, είναι με ζητούν όμως κάθε μέρα, επιθυμούν να μανθάνουν τα σωδούς μου, ζητούν τις κρίσεις της δικαιοσύνης μου και επιθυμούν να πλησιάζουν στο Θεό. Παρόλα τα λάθη τους, τις αδυναμίες τους, τις αποτυχίες τους, τα χαλάσματα τα οποία έχει δημιουργήσει ο διάβολος στην προσωπική τους, οικογενειακή τους, ακόμη και πνευματική τους ζωή.
Ο Θεός όμως ευαρεστείται να αλλάζει τα πράγματα, να κάνει νέα πράγματα. Και επειδή είναι γεγραμμένο, η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, εκτός και άνθρωπος δεν το πιστέψει. Και όχι μόνο να αλλάξει τα πράγματα ο Θεός, μπορεί, γιατί το έχει υποσχεθεί στο Λόγο Του, γιατί είναι γραμμένο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και σκεύη εύχριστα, αγιασμένα και ετοιμασμένα εις πάν έργων αγαθών. Και μάλιστα να δημιουργήσει επιδιορθωτές χαλασμάτων και ανορθωτές των δρόμων για κατοικισμών. Και επαναλαμβάνω, το λέει σε ανθρώπους προς τους οποίους εξήγηλε προφητεία να διορθώσουν τις ανομίες τους και τις αμαρτίες τους. Και να το πω τώρα καθαρά, έτσι πως το λέει ο Λόγος του Θεού και έτσι πως μου το είπε εμένα ο Θεός σήμερα το πρωί. Θέλει να σε κάνει επιδιορθωτή χαλασμάτων, όχι δηλαδή μόνο να επιδιορθώσει τα δικά σου χαλάσματα, αλλά να σε κάνει και σένα, αδερφέ μου και αδερφή μου, επιδιορθωτή χαλασμάτων των άλλων ανθρώπων. Ο πατέρας δεν μπορούσε να διορθώσει τα χαλάσματα των ανθρώπων, γι' αυτό έστειλε τον Χριστό. Και ο Χριστός ήρθε και διόρθωσε και διορθώνει και συνεχίζει να διορθώνει. Αλλά πώς? Όπως εμένα απέστειλε ο πατήρ, λέει ο Χριστός, έτσι εγώ αποστέλω εσάς. Ό,τι έργο μου εμπιστεύθηκε εμένα ο πατέρας μου, εμπιστεύομαι εγώ σε εσάς, και ό,τι έργο έκαμε ο πατέρας μου με μένα, πολύ περισσότερα θα κάνετε εσείς με μένα. Και αυτά λέγονται, αυτός ο λόγος λέγεται και γράφεται χιλιάδες χρόνια, αλλά τώρα που είναι ο καιρός των εσχάτων ημερών, είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθούν όλα όσα είναι περιγεγραμμένα στο Λόγο του Θεού, καθώς ο άνθρωπος ακούει το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, ώστε ο Λόγος του Θεού να ενεργείται εις Αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα και ο Κύριος, θέλοντας να εργαστεί το αύριο το δικό μας, βάζει τις προϋποθέσεις λέγοντας: εγώ σκοπεύω, και το σκοπεύει αδελφοί μου, να σε κάνω επιδιορθωτή χαλασμάτων. Ξέρεις τι θα πει αυτό? Να διορθώνεις τα χαλάσματα των ανθρώπων, αλλά και τα χαλάσματα που επιφέρει ο διάβολος στη ζωή των ανθρώπων. Αφού προηγούμενα επιδιορθώσω τα δικά σου χαλάσματα. Ο Θεός αυτό το λέει, το υπόσχεται. Το κρίσιμο σημείο όμως είναι: εγώ, εσύ, εμείς το πιστεύουμε σήμερα? Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο μπορεί να διορθώσει τα δικά μας χαλάσματα, ξεκινώντας από την ψυχή μας, την καρδιά μας, τη ζωή μας, την οικογένειά μας, το περιβάλλον μας, αλλά μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να μας μεταβάλει σε επιδιορθωτές χαλασμάτων. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, είναι τώρα αυτό το οποίο θέτει ο Θεός σαν προϋποθέσεις. Πρώτον, αν εκβάλεις εκ μέσου σου των ζυγών την καταπίεση και τη σκληρότητα, το θυμό και το παράπονο, την κρίνια και την κατάκριση, την κατηγορία και την υπερηφάνεια. Αν επιβάλλεις από μέσα σου, αν βγάλεις από μέσα σου το ζυγό πρώτον και γίνεις ένα νέο κτίσμα με καρδιά απαλή και τρυφερή, με πνεύμα πράο και ησύχιο, με συμπεριφορά Αγίου ανθρώπου. Δεύτερον,
εάν εκβάλεις από μέσα σου την ανάταση του δακτύλου, δηλαδή το να γίνεσαι διδάσκαλος, το να λες στους άλλους τι να κάνουνε, το να καθοδηγείς τους ανθρώπους, να γίνεσαι δάσκαλος και καθηγητής, που δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού άλλος εκτός από τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Αν πάψεις να συμβουλεύεις και να προτρέπεις με τη δική σου γνώμη, πολύ σοβαρό αυτό, γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ εύκολοι σαν άνθρωποι να συμβουλεύουμε τους άλλους ανθρώπους, να λέμε τι να κάνουν και να τους οδηγούμε σε αποτυχία, και γινόμαστε πραγματικά αυτοί που φέρνουν τα χαλάσματα στους ανθρώπους. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, φωνάζει ο Λόγος του Θεού, γιατί θα έρθει σε εσάς μεγαλύτερη κατάκριση. Και τρίτον, εάν βγάλεις τους ματαίους λόγους, πονηριά, υποκρισία, ματαιότητα, πολυλογία, όταν δεν σταματάς να μιλάς, λες, παρόλο που ο Λόγος του Θεού λέει εν τη πολυλογία δεν υπάρχει αμαρτία, δεν λείπει αμαρτία. Αν είσαι δηλαδή ήσυχος, φρόνιμος, ταπεινός, αυτές είναι βασικές προϋποθέσεις, και επιτρέψτε μου να τις ξαναναφέρω. Αν βγάλεις τη σκληρότητα, την καταπίεση, το θυμό, την κατάκριση, την κατηγορία, την καταδίκη, το παράπονο, την πίκρα, αν βγάλεις τη διδασκαλία, το να λες εσύ τι θα κάνουν οι άλλοι, το να προσπαθείς εσύ να κατευθύνεις τους άλλους, και μάλιστα μερικές φορές και με πονηριά κατά το δικό σου συμφέρον, και δεν είσαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και τρίτον, τους ματαίους λόγους, πονηριά, υποκρισία, καπατσοσύνη. Εγώ θα τα καταφέρω με το δικό μου το μυαλό. Αυτά πρέπει να τα βγάλουμε, αδερφοί. Και επειδή δεν βγαίνουν εύκολα, μπορούμε να πάμε στο αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, αλλά με συγκεκριμένο αίτημα. Κύριε, βγάλτε αυτά από μέσα μου. Κάνε με έναν άνθρωπο με πνεύμα πράο, ησύχιο, με πνεύμα ταπεινό, με καρδιά συντετριμένη, να είμαι έτσι όπως με θέλεις, πρόβατο του Θεού εν μέσω λύκων. Και επιπλέον, αν γεμίσεις την καρδιά σου, αφού την καθαρίσεις και τη βγάλεις, γεμίσεις την καρδιά σου με έλεος και σπλάχνα προς κάθε έναν πεινώντα, με πάσης μορφής πείνα, και γεμίσεις την καρδιά σου με παρηγοριά προς κάθε έναν τεθλιμένο, τότε το αύριο το αναλαμβάνει, το αύριό σου το αναλαμβάνει ο Δημιουργός. Σήμερα μπορεί να αλλάξουμε εμείς τη ζωή μας, αλλά είναι το ονόματι του Χριστού δια του Λόγου του Κυρίου. Σήμερα μπορεί να κάνει ο Θεός τη ζωή μας νέα τα πάντα. Σήμερα μπορεί να δημιουργήσει ο Θεός ένα τέλειο, υπέροχο μέλλον στον κάθε έναν από μας, μέσα σε αυτές τις ημέρες που τα πάντα είναι δύσκολα. Γιατί οι καιροί παρακυρίου είναι κακοί, και στο φυσικό κόσμο και στο πνευματικό κόσμο. Στο φυσικό κόσμο, μέσα στις δυσκολίες και στην εκμετάλλευση που έρχεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, και στο πνευματικό κόσμο, μέσα από την πλάνη του διαβόλου, τις ψευδοδιδασκαλίες, τις ψευδοπροφητείες και του ψέματος εν γέννη. Όμως για μας ο Θεός θα αποτελέσει
ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ένα Θεό που θα κάνει θαύματα στη ζωή μας. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, πιστεύω ότι ο Θεός θα κάνει θαύματα ανάμεσά μας. Και το θέλω. Τότε η μεγάλη αλλαγή, το φως σου θα ανατείλει μέσα στο σκοτάδι. Θα είσαι στο σκοτάδι, αλλά θα είσαι φως. Το σκοτάδι θα γίνει το όλο πιο πυκνό, πιο βαθύ, αλλά θα είσαι εσύ φως, όλο πιο λαμπρό. Μέχρι μάλιστα που το σκοτάδι σου θα γίνει σαν να είναι μεσημέρι. Το σκοτάδι των ανθρώπων και το σκοτάδι που υπήρχε στη ζωή σου σαν μεσημβρία. Και αρχίζουν τώρα τα θαύματα. Ο Κύριος θα σε οδηγεί πάντοτε. Καταλαβαίνετε τι μέλλον δημιουργεί ο Θεός. Σήμερα θα το δημιουργήσει. Εγώ θέλω σε μένα να το δημιουργήσει σήμερα. Αλλά και σε όλους μας θέλω. Και θα το κάνει, αδερφοί. Σήμερα. Από σήμερα και πέρα, εάν πάψεις να λες πολλά, αν πάψεις τις πονηριές και τις κατακρίσεις, αν πάψεις τη διδασκαλία και την προτροπή που δεν ανήκει σε σένα, αν βγάλεις από μέσα σου κάθε σκληρότητα και καταπίεση, σήμερα το φως σου θα ανατέλει μέσα στο σκοτάδι που θα υπάρχει, το σκοτάδι σου θα είναι σαν μεσημβρία και ο Κύριος θα σε οδηγεί πάντοτε, με αποτέλεσμα να χορταίνει την ψυχή σου και να παχύνει τα οστά σου. Η ψυχή σου θα είναι όχι μόνο παρηγορημένη, αλλά πάντοτε σε ειρήνη, δυνατή και ενισχυμένη. Και τα κόκαλά σου θα φανερώνουν τη δύναμη του Χριστού στη ζωή σου. Θα είσαι ως κήπος ποτιζόμενος, τον οποίον καλλιεργεί ο Γεωργός της ψυχής μας, ο πατέρας ο ουράνιος. Ο πατέρας ο ουράνιος καλλιεργεί εσένα σαν κήπο ποτιζόμενο και ο Χριστός τον ποτίζει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και θα είσαι σαν πηγή εκ της οποίας τρέχει πάντοτε και τα ύδατα δεν στερεύουν ποτέ. Και εδώ αρχίζει τώρα να δημιουργεί ο Θεός όχι το μέλλον σου, αλλά να σε χρησιμοποιεί για, να δημιουργεί εσένα για να σε χρησιμοποιεί για το μέλλον των άλλων ανθρώπων. Να σε κάνει απεσταλμένο του Χριστού. Άνθρωπο του Θεού, τον οποίον ο Θεός οδηγεί πάντοτε, τον οποίον ο Θεός παρηγορεί πάντοτε, τον οποίον ο Θεός ενισχύει πάντοτε και στηρίζει πάντοτε και τον αποστέλει με συγκεκριμένη αποστολή να οικοδομήσει τις παλαιές ερημώσεις. Αυτά που έχουν ερημώσει μέσα στην οικογένειά σου, στη συγγένειά σου, στη γειτονιά σου, στη δουλειά σου, στην εκκλησία σου. Να έρχεται ο Θεός τώρα και να τα οικοδομεί από την αρχή, να γκρεμίζει, να κατασκάφτει και να φτιάχνει νέα πράγματα. Να ανεγείρει τα θεμέλια πολλών γενναίων και να σε ονομάσει επιδιορθωτή των χαλασμάτων και ανορθωτή των οδών δια των κατοικισμών. Αυτά τα υπόσχεται, είναι γεγραμμένα, η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Και από τον κάθε έναν από εμάς εξαρτάται η πορεία και η συνέχεια. Εάν πιστέψεις και υπακούσεις, θα δεις τη δόξα του Θεού. Επαναλαμβάνω τελειώνοντας. Εάν πιστέψεις στο Λόγο του Θεού και υπακούσεις το Λόγο του Θεού, θα δεις τη δόξα του Θεού. Εάν απιστήσεις, έχασες την ευκαιρία. Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, μας καλεί ο Θεός να αρπάξουμε την ευκαιρία. Να παραδώσουμε το μέλλον μας από αύριο στα χέρια του Δημιουργού νέων πραγμάτων. Του Δημιουργού θαυμάτων. Να δούμε στη ζωή μας ένα Θεό δυνατό, ένδοξο. Ένα Θεό Κύριο.
σήμερα, γιατί σε μια στιγμή, κάποτε είπε ο Κύριος, γεννηθεί το φως και γένετο. Σήμερα είναι η ευκαιρία να αλλάξεις τη ζωή σου, να αλλάξεις την οικογένειά σου, να αλλάξεις το περιβάλλον σου. Το πιστεύεις? Εάν το πιστεύεις και υπακούσεις, τότε θα δεις πραγματικά ένα θεό ένδοξο. Εάν αποβάλεις δηλαδή την καταπίεση, τη διδασκαλία και την πονηριά, αν πάψεις να θεωρείς τον εαυτό σου ικανό, διδάσκαλο, δασκάλα, σημαντικό πρόσωπο στα μάτια του Θεού, σημαντικό πρόσωπο μέσα στο περιβάλλον σου, και γεμίσεις την καρδιά σου με έλεος και σπλάχνα προς τον πεινόντα. Πείνα όχι άρτου, αλλά λόγου Θεού. Και προς τον τεθλιμμένο παρηγοριά και ενίσχυση, τότε θα δεις τη δόξα του Θεού. Θα βλέπεις τη δόξα του Θεού. Είναι έσχατες ημέρες και το Πνεύμα το Άγιο περιτρέχει όλης της γης για να βρει ανθρώπους που να μπορεί να τους χρησιμοποιεί για τη δόξα του. Σήμερα να πούμε με καθαρή καρδιά, ιδού εγώ Κύριε, δημιούργησε, φτιάξε το μέλλον μου, σε παρακαλώ, κατά το θέλημά σου. Αμήν. Ιδού εγώ Κύριε, ας σηκωθούμε αδερφοί. Αγαπημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή μέρα.